Ανάκληση από το Δήμο. Έχει ομόφωνη απόφαση το Δήμο. Δεν μπορεί να γίνει ανάκληση. Επιδόσεις στον αρμόδιο Δήμο υπάλληλο μαζί με τις τρεις προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας για να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει πριν εκδοθεί αυτή η άδεια μικρής κλίμακης. Λοιπόν, αυτά είναι νομικά ζητήματα. Πολιτικά το θέλω. Εγώ θα συμβούλευα, ο υπάλληλος γνώριζε, υπάρχει ένα του πασίδηλου στα νομικά. Όλη η κερκυραϊκή κοινωνία γνωρίζει ότι έχουν γίνει προσφυγές. Μπορούσε να υπάρχει μια καθυστέρηση. Για να δοθεί δυνατότητα στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας να αποφανθεί οριστικά και να λύσει το ζήτημα και τέλος πάντων θα δούμε τι είναι. Δίνεται στο ΤΑΙΠΕΔ. Δίνεται στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά μία από τις προσφυγές αφορά και στο ζήτημα της παραχώρησης στο ΤΑΙΠΕΔ από το ελληνικό δημόσιο. Επομένως, χωρούσε περίπτωση τέτοια καθυστέρηση. Η περιοχή του Ερημίτη είναι προστατευόμενη περιοχή με προεδρικό διάταγμα. Παρόλα αυτά, παράνομα και αντισυνταγματικά προχωράνε στο ξεπούλημα του Ερημίτη, μιας προστατευόμενης περιοχής. Θα πρέπει λοιπόν και τώρα που ήρθαν να ξεκινήσουν τις δοκιμαστικές τομές γεωτρήσεις για να προχωρήσουν την όλη διαδικασία, ο κερκυραϊκός λαός να βρίσκεται εδώ προκειμένου να εμποδίσει αυτό το έγκλημα σε βάρος της περιοχής Κασιόπης. Διότι περί εγκλήματος πρόκειται. Εγκλήματος, έγκλημα ενάντια στην ίδια τη φύση, αλλά και έγκλημα ενάντια στους κατοίκους της περιοχής. Διότι αυτή η λεγόμενη επένδυση μέσα σε εισαγωγικά, το μόνο που έχει να φέρει είναι καταστροφή για την περιοχή. Μια περιοχή αναπτυσσόμενη που δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας από τους κατοίκους και από τις επενδύσεις που έχουν κάνει μέχρι σήμερα, λόγω ακριβώς και αυτού του υπέροχου, πανέμορφου περιβάλλοντος που λέγεται Ερημίτης. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτή η επένδυση και έχουμε δηλώσει και ως ΣΥΡΙΖΑ ότι η ίδια η ύπαρξη του ΤΑΙΠΕΔ, του Ταμείου της Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, είναι αντισυνταγματική και παράνομη. Το ίδιο κάνουν και με το ελληνικό, το ίδιο κάνουν και με τα λιμάνια μας. Συζητήθηκε πρόσφατα στη Βουλή και το ελληνικό και τα λιμάνια. Εκεί θέλουν να πρώτα να υπογράψουν τη σύμβαση και μετά να τη φέρουν στη Βουλή, αν είναι δυνατόν. Τα ίδια κάνουν και με τον Ερημίτη. Εκκρεμούν τρεις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι δυνατόν, ενώ εκκρεμούν τρεις προσφυγές, αυτοί να θέλουν να προχωρήσουν τις εργασίες στο συγκεκριμένο ακίνητο. Είναι βέβαιο ότι απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του κερκυραϊκού λαού είναι να μην επιτρέψει τη συμμετοποίηση του Ερημίτη μιας παρθένας απείρου κάλου περιοχής. Αυτόν το ξέρουν πολύ καλά και αυτοί οι οποίοι εντός εισαγωγικών ονομάζονται επενδυτές. Γι' αυτόν κατά την άποψή μου ήρθαν να κάνουν τις γεωλογικές έρευνες μεγάλη τρίτη, κρυφά, ουσιαστικά, αν ήταν δυνατόν, χωρίς να τους πάρει κανένα είδηση.
Αν όμως τους παίρναν είδηση όπως έγινε αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά το μετατρέπουν σε ένα τεστ των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας και του κερκυραϊκού λαού. Είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε τη τσιμετοποίηση της παρθένας αυτής περιοχής, που όπως έχω πει πριν, ουσιαστικά με τη τσιμετοποίηση αυτή δεν θα καταπατηθεί και δεν θα καταστραφεί μόνο αυτή η περιοχή, αλλά ουσιαστικά και γύρω περιοχές που οι κάτοικοι ζουν αποκλειστικά από τον τουρισμό, είναι μικροεπαγγελματίες του τουρισμού, θα καταστραφούν πλήρως οικονομικά και ουσιαστικά θα μετατραπεί η περιοχή από πανέμορφη σε κρανίου τόπο. Αυτό που διαφαίνεται είναι η έναρξη εργασιών στον Ερημίτη. Εμείς λοιπόν θεωρούσαμε και περιμέναμε ότι αν μη τι άλλο θα μας δίδονταν η ευκαιρία να δούμε λοιπόν ότι η ελληνική δικαιοσύνη λειτουργεί και ότι αφού θα τελεσιδικούσαν και οι τελευταίες προσφυγές που είχαμε καταθέσει για να υπερασπιστούμε αυτό το κομμάτι γης, το οποίο για μας είναι πνοή ζωής, και μετά θα γινόταν οι οποιασδήποτε ενέργειες. Προφανώς, αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι δεν σέβεται κανένας τίποτα και απλώς και μόνο στο βωμό της επένδυσης ξεκινάνε και γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Εμείς λοιπόν κερδίσαμε τη σημερινή μάχη, αποτρέψαμε μια κατάσταση. Θεωρούμε ότι αύριο θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο και κάθε μέρα που έρχεται θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε ταχθεί να κάνουμε. Να αποτρέψουμε την καταστροφή της συγκεκριμένης περιοχής. Άρα λοιπόν αύριο το πρωί ξανά εκεί θα προσπαθήσουμε με όποια μέσα έχουμε, νομικά, πολιτικά, αγωνιστικά, να αποτρέψουμε τις γεωτρήσεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν τη διαδοχικά τη συνέχεια για να οικοδομηθεί και να οικοδομηθεί η περιοχή.